Φέτος, μικροί και μεγάλοι θεατές θα έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν τον πλούτο του Αριστοφάνη για πρώτη φορά σε παιδική σκηνή στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Σε μουσική και τραγούδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τη Φωτεινή Δάρα σε ρόλο έκπληξη, η παράσταση έχει στόχο αφενός να φέρει τα παιδιά αντιμέτωπα με το αρχαιοελληνικό θέατρο, αφετέρου να μεταφέρει με καθαρότητα μηνύματα για έναν δίκαιο, έντιμο τρόπο ζωής. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί η παράσταση έχει αγγίξει τις ψυχές μεγάλων και μικρών. Είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα να ξεκινάει η παράσταση και τα μικρά παιδιά, που ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να μείνουν ήσυχα στα θεάματα, να μένουν τόσο ήσυχα και να παρακολουθούν πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Να συμμετέχουν όταν τους ζητείτε. Αλλά και οι μεγάλοι να έρχονται σε ένα θέαμα, σε μια θεατρική παράσταση που δεν βαριούνται. Δεν το κάνουν έτσι χατηρικά για το παιδί τους, αλλά να έρχονται και μεγάλοι άνθρωποι χωρίς παιδιά και να παρακολουθούν αυτή την παράσταση. Για μένα είναι τεράστια, πραγματικά τεράστια, το λέω και το πιστεύω, επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος, να μπορεί να απευθύνεται το ίδιο σε ένα παιδί από 5 ετών μέχρι έναν μεγάλο 85 ετών. Έχει απολύτως ενταχθεί η μουσική σε αυτόν τον έμετρο λόγο. Ούτως ή άλλως ο Αριστοφάνης είναι φτιαγμένος για να έχει μουσική. Υπάρχουν τα χωρικά στο αρχαίο δράμα, στην κωμωδία και την τραγωδία. Οπότε είναι απολύτως δεμένο όλο αυτό. Για μένα λειτουργεί πολύ θετικά για τα παιδιά, γιατί η μουσική μιλάει πολύ πιο εύκολα στα παιδιά από ότι ο σκέτος λόγος είτε είναι έμετρος είτε όχι, είτε πεζός. Ποια είναι τα διδάγματα που προσφέρει η παράσταση αυτή στα παιδιά, τι μπορεί να τους πει για τη ζωή, για την ευτυχία, για τον πλούτο και τη φτώχεια? Το μεγαλύτερο δίδαγμα για μένα που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή στα παιδιά, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που θα αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά αυτά μια πιο δύσκολη κοινωνία από αυτή που αντιμετωπίσαμε εμείς μεγαλώνοντας, ότι τα υλικά αγαθά δεν είναι αυτά που φέρνουν την ευτυχία. Ότι η ευτυχία, ο αληθινός πλούτος, βρίσκεται σε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής η μεγάλη πιστέψει και ορίσει. Δεν είναι στις τράπεζες ο πλούτος, ο πλούτος είναι μέσα στις ανθρώπινες ψυχές. Η φτώχεια κρύβει αρχοντιά, αισθήματα με στην καρδιά, και να και πάντα δημιουργεί ότι ο πλούτος. Στον πλούτο υποδίεστε το ρόλο της παινίας. Mm-hmm. Εμφανίζεστε με ένα εντυπωσιακό βάψιμο και πραγματικά καθελώνετε το κοινό, μικρούς και μεγάλους θεατές. Πείτε μας λίγο, τι μηνύματα θέλετε να περάσετε στα παιδιά μέσα από τα λόγια της παινίας? Ο Αριστοφάνης, όπως και όλοι οι αρχαίοι, πίστευαν στο μέτρο. Γι' αυτό το λόγο στην παράσταση αναδεικνύεται ο πλούτος φυσικά ως σημαντικό αγαθό όταν παρέχεται στους δίκαιους, αλλά υπάρχει και η φτώχεια, η παινία, που δίνει την άλλη διάσταση του μέτρου, κατά τη γνώμη μου, των αρχαίων, ότι χωρίς την φτώχεια, την ένδυα, την έλλειψη, δεν μπορούμε να έχουμε την ανάγκη της δημιουργίας, δεν έχουμε την ανάγκη να δουλέψουμε, να γίνουμε παραγωγικοί, να σκεφτούμε, να κάνουμε το οτιδήποτε. Λιμνάζουμε. Οι καταστάσεις που περιγράφονται από τον Αριστοφάνη αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα? Σε ανατριχιαστικό βαθμό. Υπάρχει ένα απόσπασμα που θα μπορούσα να σας πω έτσι πολύ γρήγορα από την παινία. Ακούστε αυτή τη φράση. Λέει,
Για σκέψου τώρα και όσους μιλούν από τα μπαλκόνια που ρητορούν. Φτωχοί αρχινώντας, σκέψου, στοχά σου. Φέρνονται δίκαια στην πολιτεία αλλά και στο λαό, στην κοινωνία. Μας αν πλουτίσουν από το δημόσιο, το ρίχνουν μόνο μια στην αδικία και ζημιώνουν λαό κοσμάκι. Και στο δημόσιο βάζουν χεράκι. Γίνονται του λαού εχθροί, δυνάστες. Και τότε οι νέοι φεύγουν μετανάστες. Πόσο σημερινά ακούγονται αυτά τα λόγια που γράφτηκαν 2.500 χρόνια πριν. Ο Χρεμήλος είναι ένας φτωχούλης Γιώργος, ο οποίος είναι συνέχεια με το σταυρό στο χέρι ο καημένος, είναι δίκαιος άνθρωπος και έχει απειβδίσει πια. Βλέπει συνέχεια όλα τα λαμόγια, τους αγιογδίτες, τους κατεργαραίους να πλουτίζουν και αυτός να μένει συνέχεια φτωχός. Και πάει στο μαντίο των Δελφών να πάρει ένα χρησμό για το γιο του, για να μπορέσει να γίνει καλύτερος ο γιος του από τον ίδιο, να δει τι πρέπει να κάνει. Και του λέει ο Απόλλωνας ότι τον πρώτο ξένο που θα βρεις να τον ακολουθήσεις και αυτά. Και βρίσκει ένα παππού τυφλό και το αρχίζει και τον ακολουθεί. Και φαίνεται ότι αυτός ο παππούς τελικά είναι ο Πλούτος, τον οποίο ο Χρεμήλος, του λέει ο Πλούτος ότι εγώ είμαι τυφλός και με τύφλος ο Δίας και δεν ξέρω σε ποιον να δίνω τον Πλούτο και τον δίνω όπου να είναι. Και του λέει ο Χρεμήλος, δηλαδή άμα σε κάνω εγώ να βρεις το φως σου, θα δίνεις τον Πλούτο μόνο στους δίκαιους και στους τίμιους. Ναι, είναι ένα έργο το οποίο έχει πολλά και ηθικά διδάγματα και έχει και πολύ πλάκα. Κλασικό έργο, βέβαια έχει διασκευαστεί έτσι ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν άνετα τα παιδιά. Δεν υπάρχουν οι γνωστές έτσι, βομολογίες του Αριστοφάνη. Ένα από τα βασικά διδάγματα είναι ότι ο πλούτος δεν είναι μόνο το χρήμα. Υπάρχει και ο ψυχικός πλούτος, ο πνευματικός πλούτος, πολλά είδη πλούτου. Εν κατακλείδη τι φέρνει την ευτυχία στη ζωή? Νομίζω ότι μόνο η αγάπη φέρνει την ευτυχία. Ο ήχος των γερμάτων, φωνιάς των αισθημάτων και όσοι ζουν για πραγιά. Κλέψε να αποκτήσεις. Κλέψε να και κλέψε να αποκτήσεις.